Ποια εφημερίδα είναι αυτή, ποια εφημερίδα είναι αυτή που έχει εκεί. Τη ΣΑΕΚ είναι, ποια είναι. Ποια εφημερίδα είναι, η ώρα για σπορ, νομίζω. Η ώρα για σπορ δεν είναι. Η ώρα για σπορ. Αν βλέπω καλά. Για το, στο Μελισσαλίδη τι έγινε, ρε, Πέντρο Μέντες. Πάρε κεφάλια, πάρε κεφάλια λέει, σε πρώτο, μα σε πρώτο πρόσωπο. Πέντρο Μέντες, Μελισσαλίδη, δεν το πιάνεις, πού να το πιάσεις. Να σου πει, φίλε, μισό λεπτό, αυτό τι είναι, πάρε κεφάλια δεν είναι. Δηλαδή, πρώτο πρόσωπο του... στο Μελισσανίδη, πάρε δηλαδή, κεφάλια. Δηλαδή τι να του πούνε, πουλά. Σήκω, φυγέ. Όχι, να του πούνε, σήκω, φυγέ. Κάτσε, όπα, περίμενε, κάτσε. Κάτσε, Κωστά. Έχουμε ζήσει εποχές Αλιαρέλη, Κοσκοτά, Παντελάκη, Γράντα, Μπατατούδη, Ζαφυρόπουλου. Τι λέτε τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό το δημοσίευμα που έχουμε μπροστά μας, έτσι. Είναι καταρχήν ποια εφημερίδα είναι, παιδιά. Ξέρουμε. Η εφημερίδα που ο ιδιοκτήτης κάνει κάκα του μπροστά στο Μελισσανίδη. Μήπως είναι και η Live Sport, δεν ξέρω. Λοιπόν, το πάρε κεφάλια δεν είναι προτροπή, δεν είναι κριτική. Όχι. Ποια θα ήταν για σένα κριτική, δηλαδή, στα γράφες. Μικρίναμε με Μελισσανίδη. Πρόεδρε, λάβε τις ευθύνες σου. Δεν χωράει, είναι πολύ μεγάλο. Καταρχήν είναι μεγάλο ο τίτλος. Αλλά δεύτερον, πώς μικραίνεις, όταν σε 6 μήνες πας σε καινούργιο γήπεδο. Τι πια. Και επειδή πάω σε καινούργιο γήπεδο, και εγώ μπορώ να πάω σε καινούργιο σπίτι με τρεις πισίνες και να μην μπορώ να πείξω τη σύντροφό μου. Τι παραπεί και πήρα σπίτι και τι έγινε. Θα στάξει το σπίτι. Πίστεψε με, αν έχει σπίτι με τρεις πισίνες, βρίσκει κι άλλη σύντροφο. Δεν είναι θέμα αυτό. Βρίσκω τον οδηγό, ναι, να πηδήξει τη γυναίκα ο οδηγό. Ναι, έτσι σχέδιο, εντάξει. Τι λέτε μόνο τώρα. Έχουμε ζήσει, εγώ το 68 γεννημένο γέρο άνθρωπο με 8.000 ένσημα. Μπατατούδι, Παντελάκι, έχω δει εγώ να πέφτουν κερκίδες στην Τούμπα όταν ο Κουλούρης, ο Χουντικός, γιατί ο Κουλούρης Χουντικός ήταν. Η Χούντα του Πασόκ δεν την έγραψε κανένα σε καμιά εφημερίδα. Όταν ο Κουλούρης ξύλωνε όλους τους δεξιούς προέδρους και όλοι οι φίλαθλοι, δημοσιογράφοι και δεξιοί την είχαν πει στον Παντελάκι, σπάσαν κεφάλια και δεν ήταν πάρε θέση πρόεδρε. Είναι αυτά, ρε. Δεν λέει πάρε θέση, ρε φίλε. Πάρε κεφάλια, λέει. Βάλτε το Μαζονάκι καλύτερα πριν να κάνει δημοσιογραφία. Βάλτε το Μαζονάκι. Από τη στιγμή που η Original έκανε OK, πάνε γάμα εθνική πρόεδρε, δεν μιλάμε, σιμουδιά δεν έχει. Η Live Sport είναι να πούμε, για να μην λέμε για συναδέλφους. Εσύ δηλαδή, είσαι αρχισυντάκτης, τι θα έγραφες. Υπεύθυνος ο Μελισσανίδης και υπαρά αυτό. Για την κατάντια της ΑΕΚ και ας στείλει δύο γορίλες να με δίνουν. Άμα δεν φας μια φορά ξύλο από δύο γορίλες, τι στο διάλογο κάνει. Πώς το είπες, υπεύθυνος ο Μελισσανίδης και εσύ είναι αυτό. Ναι, εσύ είναι αυτό. Συνένα μου δεν φαίνεται. Δηλαδή με συγχώρεις, χθες έπαιζε Μακεδονικός Παναχαϊκή. Έχασε η Παναχαϊκή, ο Μακεδονικός 1-0. Ήμουνα στο μάτς. Ο ιδιοκτήτης του Μακεδονικού είναι ο άνθρωπος που έχει το μέτρο. Λέω φταίς εσύ φταίς του λέω. Κολόποδο που λέει. Μα εσύ φταίς του λέω. Εσύ φταίς. Ο προπονητής. Του έκανα κριτική, ρε παιδί μου. Παίζεις με έναν έξω δεξιά, ο οποίος έχει πάρει κίτρινη κάρτα, ο αριστερός μπακ της Παναχαϊκής. Και τον πετάς έξω αριστερά και δεν τον ενοχλείς να τον βγάζει με κόκκινη κάρτα. Αυτή είναι του προπονητή η κριτική και τα κάτι άλλο. Δρόμο εσύ. Τώρα οι losers και οι ανίκανοι. Και άκατε συζητήσει, έτσι καλέ, καλέ. Και τι να τα. Τι να τα δεν πρωτοσέλιδα, δημοσιογραφία. Ποιοι πρέπει να φύγουν δηλαδή, ο Μελισσανίδης να φύγει. Όχι, όχι. Κάνε την ΑΕΚ μεγάλη τώρα, πρώτα. Και αφού λέει αυτό το πράγμα, ρε πλάκα, κάνεις τώρα. Δρόμο τώρα, οι ίδιες και αν μην κάνει γραφή. Είσαι υπέρ, πες τώρα τον Ρε Κωστά, Κωστά. Πήγες τον Αφριδόπουλο προπονητή, δεν πήρες μεγάλο προπονητή, γιατί δεν πήρες, θα κάνει μια κριτική. Δύο προπονητές, τι να κάνει, έδιωξε το Μιλόγεβιτς, που από 0-3 το πήγε 3-3 και δεν έφερε. Ρε φίλε, λένε, άκου τώρα. Άκου, ωραία, αφού θες να μιλήσουμε λοιπόν για δημοσιογραφία και κριτική. Άκου λοιπόν να σου πω κάτι. Λέμε λοιπόν εδώ τώρα για την ΑΕΚ. Και έχουμε πει και στο ραδιόφωνο με τον Λάκη, με σένα και άλλους φίλους. Λέει, Λάξο, η ΑΕΚ, περίμενε. Η ΑΕΚ λέει έχει το καλύτερο ρόστερ. Δηλαδή παραμυθιάζανε. Όταν ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Λουντογκόρετς, μια εφημερίδα από αυτές λέγε αυτούς θα φοβηθείτε. Και από αυτούς είναι 37 βαθμούς πίσω. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να σου πω κάτι. Ότι όταν λες ότι η ΑΕΚ έχει το καλύτερο ρόστερ και το επικοινωνείς μία, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες. Ποιος το είπε αυτό? Η ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Η ρεπόρτερ της ΑΕΚ έλεγαν αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να λέει ότι έχει καλύτερο ρόστερ από τον Ολυμπιακό. Λέγανε ότι το ρόστερ φέτος είναι ανταγωνιστικό για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν είπα ότι πάρα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ δεν είπα από τον Ολυμπιακό. Από ποιον? Εγώ είπα ότι η ΑΕΚ λένε ότι είχε το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων ετών. Ναι. Όχι από οποιονδήποτε. Ναι. Το καλύτερο από ρόστερ. Την ΑΕΚ.
Το καλύτερο ρόστερ, ναι. Ναι. Και λέω λοιπόν, πώς είναι το καλύτερο ρόστερ με κόφτη το Σιμόες, το Γαλανόπουλο, το παιδί που δυστυχώς είναι άτυχος, το Λεταλέκ και το Σιμάνσκι. Ρε παιδιά, πλάκα πάλι, μου κάνετε τώρα.